Το αρχείο πολιτισμού στη χώρα Τριφυλίας, στη χώρα του Νέστορα, εδώ που έχουν συμβεί σπουδαία. Ελάτε μαζί μας για να γνωρίσετε μερικές από τις γωνιές που ακόμα κι αν είστε από τη Μεσσηνία ίσως να μην τις ξέρετε. Ελάτε. Στη χώρα Τριφυλίας, στην πανέμορφη όπως και σε κάθε περιοχή της Ελλάδος, άμα θα πας για να τη γνωρίσεις πρέπει πρώτα να επισκεφτείς το μουσείο της. Και εδώ έχουμε ένα σπουδαίο αρχαιολογικό μουσείο, έτσι Βασίλη? Συμφωνώ. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα μουσεία της περιοχής, με ευρήματα μικυναϊκής εποχής, το οποίο έγινε μέσα της δεκαετίας του 50. Ξεκινάει το 57 νομίζω κάτι τέτοιο να χτίζεται. Ολοκληρώνεται στη δεκαετία του 60. Έτσι, και είναι από τα λίγα μουσεία στην Ελλάδα που εστιάζει στα μικυναϊκά. Ακριβώς. Πολλά ευρήματα από το ανάκτορο του Νέστορα, μικυναϊκής εποχής, με προσπάθειες των καθηγητών Κουρουγιώτη και Μαρινάτου και Μπλέγγεν από το Πανεπιστήμιο του Σινσινάτι του Οχάιο. Ποια είναι τα πιο σημαντικά εκθέματα που θα δει κανείς εδώ πέρα μέσα? Πάρα πολλά κεραμικά, χρηστικά κεραμικά. Θα έλεγα και μουσείο κεραμικής θα μπορούσε να υποθεί, έτσι. Σε μεγάλο ποσοστό ναι. Και μουσείο οπωσδήποτε τυχογραφίας, τυχογραφιών, παράδειγμα τυχογραφιών από το ανάκτορο του Νέστορα και άλλα ευρήματα, πολεμικά όπλα. Γενικά θα έλεγα μπορούσαμε να το πούμε και ένα μουσείο μικυναϊκής κεραμικής, ε. Σίγουρα. Πάρα πολλά ευρήματα κεραμικά, χρηστικά, διακοσμητικά και διάφορα χτερίσματα από τάφους που βρέθηκαν γύρω-γύρω φλωτού στην περιοχή. Επίσης είναι σημαντικό να πούμε ότι υπάρχουν και πινακίδες της γραμμικής Β, αντίγραφα βέβαια, αλλά θα τις δει ο κόσμος να καταλάβει πώς ήταν. Οι οποίες ήταν σε ομόπυλο και επειδή το ανάκτορο κάει την εποχή, έγιναν κεραμικά και διατηρήθηκαν μέχρι τις μέρες μας. Ναι, και στο ανάκτορο υπάρχει ολόκληρος χώρος που φυλάσσονταν αυτά τα αρχεία, γιατί ήταν τα βιβλία της εποχής. Βέβαια, καταγραφή από διάφορα γεγονότα, από διάφορες συναλλαγές εμπορικές και όλα. Έχουν και συνταγές, έχουν μέσα και θεότητες, λατρείες. Και συνταγές από εθέρια έλαια, από λάδια, από κρασί, από συναλλαγές σε αγροτικά προϊόντα κλπ. Και να πούμε ότι ακόμα δεν έχουν διαβαστεί όλες, γιατί πάνω από 1000 και είναι όλες αυτές που βρέθηκαν εδώ πέρα, έτσι. Ναι, μεταφράστηκαν από τον Βεντρίς και Τσάγου. Ο Βεντρίς σε κάποια φάση σκοτώθηκε στην Κρήτη από κάποιο δυστύχημα, οπότε δεν μεταφράστηκαν. Άρα υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών. Τεράστιο. Για όσους θέλουν να κάνουν διατριβές, μεταπτυχιακά και τέτοια πράγματα. Ασχολούνται πάρα πολύ οι καθηγητές αυτή τη στιγμή, ο Τζακ Ντέιβις, ο οποίος είναι το συνεχιστής του Μπλέγγεν από το Σινσινάτι του Οχάιο, και διάφοροι αρχαιολόγοι και Έλληνες και ξένοι κτλ. Τεράστιος χώρος με μια παγκοσμιότητα, θα έλεγα. Επίσης υπάρχει ένα πολύ ωραίο ψηφιακό αρχείο, κυρίες και κύριοι, που μπορείτε να έρθετε εδώ πέρα να το δείτε και να δείτε τι έχει η ευρύτερη περιοχή. Το μουσείο πήρε αυτή τη μικρή του ανακαίνιση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έρθετε να το δείτε, γιατί από τα μουσεία ξεκινάμε για να δούμε τη σημαντικότητα μιας περιοχής για να την εκτιμήσουμε καλύτερα. Οπωσδήποτε, και είναι κάποια κίνητρα για την επισκέψη, τουρισμό και όλα αυτά. Και οικονομικά θέματα βέβαια, μια επένδυση. Ο πολιτισμός άλλωστε είναι μια επένδυση. Δεν πάει να είναι. Βασίλη, στα Βολημίδια. Ακριβώς. Ήρθαμε να δούμε ένα βαλανίο. Ναι. Να προσπαθήσουμε να το δούμε δηλαδή. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, κυρίες και κύριοι. Είμαστε ακριβώς πίσω από το Μουσείο της χώρας. Ένας αρχαιολογικός χώρος με τάφους και το σημαντικό βαλανίο. Θα προσπαθήσουμε να μπούμε στο βαλανίο τώρα. Προχωρήστε. Σε ένα σπουδαίο νεκροταφείο πίσω από το μουσείο στη χώρα, στα Βολημίδια. Πάρα πολύ τάφη και σε πολύ μεγάλη χρονική διάρκεια είχε χρήση αυτό το νεκροταφείο, αυτός ο τόπος εδώ πέρα, ως κημητήριο, έτσι. Βέβαια, ένα νεκροταφείο σε βάθος 300 περίπου χρόνων, 1500 με 1200 π.Χ. Mm-hmm. Και μετά συνεχίζει και συνεχίζει κάποια και στιγμή μετά. Σταματάει, μετά ξανασυνεχίζει, δηλαδή έχουμε και επαναταφές εδώ πέρα. Ακριβώς. Τι είδους τάφους έχουμε εδώ? Θαλαμοίδης, κυβωτιόσχημος, σκαμμένος στο βράχο. Λαξευμένος, δηλαδή βοηθούσε το πέτρωμα. Ακριβώς. Και το εκμεταλλεύτηκαν αυτό οι άνθρωποι. Είναι ένας ασβεστόλιτος, ο οποίος σκαβόταν εύκολα και τους κάνανε και τους δημιουργούσαν αυτούς τους τάφους. Και να πούμε ότι είναι αρχαιότερη του Νέστορος, αυτό που βλέπουμε του παλατιού που θα δούμε παρακάτω. Εκείνη θολωτή. Διαφορετική. Μεταγενέστερη. Σίγουρα. Ο άνθρωπος πρώτα λοιπόν λαξεύει και μετά κτίζει. Σίγουρα. Έτσι. Και πολύ πιο εύκολο μάλλον το λάξιμο παρά το χτίσιμο. Μάλιστα.
Ωραία. Στη Λιγούδιστα λοιπόν, με έχεις φέρει να δω ένα παλιό πηγάδι, ε. Αυτό το πηγάδι ήταν το πρώτο και το παλιότερο πηγάδι της, και της ενορίας της γειτονιάς εδώ της Λιγούδιστας. Έχει βάθος 15 με 16 μέτρα. Έχει ακόμα καθαρό νερό, βέβαια. Τώρα δεν πίνουμε από εδώ, αλλά ήταν το πηγάδι το οποίο, από το οποίο έβγαζαν όλοι οι κάτοικοι της γειτονιάς και πίναν νερό. Ήταν το πιο κοντινό. Το πιο αγαπημένο πηγάδι. Το πιο αγαπημένο πηγάδι, το οποίο συντηρούμε ακόμα μέχρι σήμερα. Και δίπλα κατεβαίνει και το αυλάκι που έρχεται το νερό από το Κεφαλόβρυσο. Αυτό το αυλάκι χρησιμοποιούταν όλα μέχρι πρόσφατα, δηλαδή μέχρι πριν 10 χρόνια, όλη η χώρα από το Κεφαλόβρυσο που θα πάμε, θα δείτε, έχει πάρα πολύ νερό και καθαρό νερό. Το νερό που περίσσευε λοιπόν το καλοκαίρι ερχόταν με το μιλάβλακο που λέγαμε και πότιζε όλη η χώρα είχε τα προβολή της. Δηλαδή από εδώ τώρα το Κεφαλόβρυσο θα έχει περίπου 3,5 χιλιόμετρα. Το νερό έφτανε μέχρι εδώ, τα τελευταία σημεία του προς τα εδώ, προς τα εκεί, κατεύθυνση ή από εδώ ή από εκεί και είχαν όλη τα προβολή της. Θα σε κουράσω λίγο. Γιατί? Θέλω να πάω να βγάλεις νερό. Να πάρω σε μια σου. Λίγο έξω από τη χώρα, στο ύψωμα εκεί που τελειώνει η πινακίδα για τη χώρα, στο ύψωμα δηλαδή εδώ πέρα προς τα πάνω, το οποίο που λέγεται Κεφαλόβρυσο, μια φύση θαύμα ή ένα θαύμα της φύσης. Ακριβώς. Απίστευτα νερά, πάρα πολλά νερά που χάρισαν δωρεάν ύδρευση και φυσική ύδρευση στη χώρα στην αρχή της. Δηλαδή έσωσαν την χώρα από νερό. Έτσι. Ακριβώς. Μιλάμε για έναν μαγικό τόπο με πάρα πολλά πλατάνια, ένα απίθανο πάρκο, φυσικό πάρκο και κτίρια από παιδικές κατασκηνώσεις και σημεία στα οποία ερχόμασταν εκδρομές από το σχολείο. Και αυτό είναι μια πρωτοπορία της χώρας. Υπήρχαν δηλαδή κατασκηνώσεις εδώ πέρα. Πάρα πολλά χρόνια, εδώ και 40 χρόνια. Εδώ και 40 χρόνια. Οι οποίες τώρα δεν υπάρχουν πλέον. Ναι. Και μάλιστα να πούμε ότι σε έναν από τους πλάτανους αυτούς εδώ πέρα που είναι πιο μέσα, που έχει υπάρχει μια πολύ μεγάλη κουφάλα, κάποτε μέσα στην κουφάλα λειτουργούσε κουρίο, κυρίες και κύριοι. Βέβαια. Και θέλω και εξήρισμα. Και πανηγύρι και εγώ θέλω. Άρα να πάμε στο. Σύμφωνοι. Λειτουργεί. Λοιπόν, από εδώ φεύγει το νερό και κατεβαίνει με αυλάκια, ναι, και ποτίζει όλη τη χώρα και τα περιβόλια. Έφευγε με το λεγόμενο τσιμεντάβλακο, εγώ το έζησα και στο χτήμα μου δίπλα και πότιζε και τα χτήματα και διάφορους κήπους και πάρα πολλά περιβόλια σε όλη τη χώρα. Και μάλιστα κάποια εκείνη την εποχή που ήταν και περισσότερα τα νερά, γιατί τώρα για κάποιο λόγο δεν είναι πολλά, τα παιδιά έκαναν μπάνιο μέσα στα βλάκια. Βέβαια. Έχω κάνει κι εγώ. Ναι. Παγωμένο νερό, πάρα πολύ ωραίο, βέβαια πάρα πολύ ωραίο το καλοκαίρι με τη γιαδροσιά, στη μεγάλη τη ζέστη. Και πόσο ήταν το, πόσο έμπαινε μέσα, πόσο ύψος. Ξαπλώναμε. Και κάνατε μπάνιο στα βλάκια. Χαμηλό, ξαπλώναμε και κάναμε έρπιν. Λοιπόν, απολαύστε αυτά τα υπέροχα νερά στο Κεφαλόβρυσο της χώρας. Εδώ, στο Κεφαλόβρυσο, λίγο πιο κάτω υπάρχουν κάτι μικρές φυσικές σπηλιές, κυλώματα, όπου οι παλιοί βάζανε τυρί. Φτιάχνανε ένα κατσικίσιο τυρί, το οποίο ρίμαζε μέσα σε αυτές τις σπηλιές, που εδώ στη Μεσσηνία το λένε σφέλα. Κάτι ας το πούμε σαν τη φέτα, περίπου. Είμαστε στο Κεφαλόβρυσο. Ο χώρος, ο πλατής που είναι πίσω μου, ήταν κάποτε μια μεγάλη αλάνα όπου γινόταν μία από τις αρχαιότερες, τις πρώτες ζωοπανηγύρις στη Μεσσηνία. Άλλη μια πρωτοτυπία της χώρας, κυρίες και κύριοι. Ιδιωτικό εργοστάσιο παραγωγής ρεύματος προ ΔΕΗ. Είναι έτσι? Ακριβώς. Πριν λοιπόν η ΔΕΗ, πριν τη ΔΕΗ, ο Καράγανης ή κύριος Καραγιανόπουλος, όπως λέγεται, και εδώ είχε εργοστάσιο όπου ηλεκτροδοτούσε όλη τη χώρα. Βέβαια, μην φανταστείτε ότι η ένταση του φωτός ήταν σαν τη σημερινή ΔΕΗ.
καμιά, καμιά λάμπα. Όπως πέφτει η τάση του ρεύματος τώρα που βλέπουμε, πέφτει κάπως έτσι ήταν, αλλά είχε ρεύμα όλη η χώρα. Πριν τη ΔΕΗ. Ναι. Και μετά σταμάτησε. Σταμάτησε όταν είναι. Αλλά υπήρχαν και άλλα εργοστάσια εδώ στην περιοχή. Βεβαίως υπήρχαν εδώ. Υπήρχε ανάπτυξη. Ανάπτυξη. Ο κεντρικός οικισμός της Λιγκούδης τότε εδώ είχε ανάπτυξη. Δηλαδή είχε εργοστάσιο κεραμοποιίας. Υπήρχε βιοτεχνία υφαντικών. Πιο πάνω υπήρχε ελαιοτριβείο, επεξεργασία ελαιοκάρπου. Δηλαδή ήταν διάφορα πράγματα εδώ έτσι. Μπορούσε να ζήσει αυτόνομα. Ναι, 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 ο οικισμός. Μα ήταν ο πρώτος οικισμός της χώρας. Και βεβαίως μπορούσε να ζήσει αυτόνομα. Εδώ η Λιγκούδιστα. Η Λιγκούδιστα. Μάλιστα. Πάμε. Στο παλιό οικισμό της καβελαριάς της χώρας. Έναν από τους συνοικισμούς της χώρας. Εδώ που είμαστε στον ενετικό, ας το πούμε έτσι, συνοικισμό, έτσι. Ακριβώς. Καβελαριά, καβαλερία υπηκό, καβάλο το άλογο ιταλικά. Μάλιστα. Ήταν λοιπόν αυτοί οι οποίοι είχαν τα άλογα εδώ, το υπηκό, το στρατό, το αξιωματική. Υπείς, ακριβώς. Υπείς. Τι βλέπει κανείς εδώ πέρα, μα γυρίσει. Εδώ βλέπει κάποια υπολείμματα από παλιά κτίρια, όπως βλέπουμε και πίσω μας. Υπολείμματα από ένα παλιό ελαιοτριβείο και κάνα δυο κρίνες, πηγές. Άρα λοιπόν είναι ένας πολύ ωραίος περίπατος. Πάρα πολύ ωραίος και πολύ ιστορικός και πάρα πολύ όμορφος. Ναι, και νομίζω ότι από αυτό που περπατήσεις πρέπει να αναδειχθεί λίγο. Σίγουρα. Με κάποιο τρόπο, με μονοπάτια, με πινακίδες. Σίγουρα. Έτσι να το δουν και οι ντόπιοι και οι ξένοι και να έρχονται το περπατάνε αυτό. Λίγο πιο κάτω λοιπόν υπάρχει και ένα ελαιοπιεστήριο, θα το λέγαμε κατά κάποιο τρόπο. Έτσι, αυτό πώς λειτουργούσε. Παλιά τα λειτουργία, δεν ήταν τα σήμερα τα σύγχρονα. Φανταστείτε τώρα ένα μεγάλο δοχείο, όπου αυτές οι πέτρες, η μία από τη μία μεριά και από την άλλη, άλογα τις γυρίζανε, δεν μπορούσαν, δεν είχαν τόση δύναμη οι άνθρωποι, άλογα τις γυρίζανε και όπου έλυναν το έβγαζαν το λάδι από την ελιά. Τις ελιές. Και αυτές εδώ οι πέτρες μας δείχνουν ότι στην περιοχή εδώ, στον οικισμό της Καβελαριάς, υπήρχε ελαιοτριβείο. Ναι. Κάπου υπήρχε ελαιοτριβείο. Μήπως ξέρεις τι κάνανε τα κουκούτσια, έχεις ακουστά. Τα κουκούτσια το κάνανε τότε λιοκόκι, το λεγόμενο λιοκόκι, το οποίο ταΐζανε τα ζώα τους. Όλα τα ζώα τους, τα χοιρινά ιδίως. Πάλι σε χρήση δηλαδή. Πάλι σε χρήση, ναι. Δεν τα πετάγανε όπως σήμερα, ας πούμε. Ναι. Πάλι σε χρήση. Πάλι σε χρήση. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να διαφυλαχτεί. Αυτό έχουμε πει με τα παιδιά του συλλόγου. Θα έρθουμε τώρα, θα ανοίξει ο καιρός, δεν μπορούμε. Με ένα μεγάλο μηχάνημα, αυτές τις πέτρες να τις δείξουμε στην εκκλησία εκεί, όπου να είναι προσβάσιμες και να μπορεί να τις βλέπει ο κόσμος. Εδώ λοιπόν, σε ένα αμπέλι στην Καβελαριά, Τάσο μου, είδαμε και ένα πατητήρι για μούστο, για σταφύλι. Γιατί είναι αυτό εδώ πέρα? Τα παλιά χρόνια που δεν υπήρχαν τα σημαίνα πατητήρια, αυτοσχεδίαζαν οι άνθρωποι. Είχαν, αυτό φανταστείτε τώρα, γιατί ήταν γύρω-γύρω με ξύλα, έτσι, ξύλο κατασκευή. Όπου μέσα έβαζαν τα σταφυλιά τους, τα πατάγανε και έβγαινε ο μούστος. Φαίνεται δηλαδή αυτή η γραμμή γύρω-γύρω. Έγινε ο θυμός γύρω-γύρω στα βλάκια. Γύρω-γύρω στα βλάκια και έπεφτε εδώ. Ήταν πιο ψηλά αυτό και μαζεύανε το. Νομίζω ότι πρέπει να ήταν και στο ύψος ενός μιας καρέκλας και να βάζει κάποιος στο στόμα το από κάτω. Κάπως έτσι τη σκόπο εδώ πέρα. Τα δοκιμάζω. Τι αμπέλια έχουμε εδώ? Τα αμπέλια αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα είναι ασπροφύλαιρο και ροδίτης. Έτσι, είναι από τα λίγα που τα λιγοστά που έχουν μείνει. Οι ποικιλίες, οι παλιές εδώ, οι αυθεντικές ποιες είναι? Το ασπροφύλαρο και το μοσκοφύλαρο. Τα καλύτερα δηλαδή, οι καλύτερες ποικιλίες που είχαμε από παλιά ήταν αυτές οι δύο. Εδώ λοιπόν με τον Βασίλη, σε ένα αμπελάκι, θα μας δείξει πώς γινόταν το χαράκι. Τι είναι το χαράκι, Βασίλη? Μια διαδικασία σχετικά με το αμπέλι και τη σταφίδα για να εμπλουτιστούν τα σταφύλια σε χυμούς. Χαραζόταν ο κορμός χαμηλά, έτσι ώστε να φύγει μια επιφάνεια για να μπορεί να ανέβουν οι χυμοί προς τα πάνω, προς τα σταφύλια. Μια διαδικασία πάρα πολύ δύσκολη. Θυμάμαι και από τους γονείς μου που γινόταν τότε. Ξεκινούσες μέσα γύρω στο Μάη περίπου, ξεκινούσες μέσα στη σταφίδα, μέσα στα φίδια, μέσα στην υγρασία, μέσα στα χόρτα. Από τη μια μεριά και κατέληγες στην άλλη. Από τις πιο δύσκολες και καλοπληρωμένες εργασίες τότε. Τώρα έχει υποκατασταθεί με τα φυτοφάρμακα. Τι εννοεί τα φυτοφάρμακα, τι ακριβώς κάνουν? Ουσιαστικά ρίχνουν γύρω-γύρω η λίπασμα ή φυτοφάρμακα, έτσι ώστε το σταφύλι να εμπλουτιστεί σε χυμούς. Α, δεν το λέμε χυμούς αυτό, χυμοφάρμακο το λέμε. Κάπως έτσι. Στο χωριό μου. Κάπως έτσι. Εντάξει. Και ήταν όλοι σκυμμένοι οι άνθρωποι κάτω εδώ. Ξάπλα, ξαπλωμένοι. Και ο πατέρας μου είχε πιάσει μια φορά ένα φίδι και το είχε βγάλει. Το φίδι το πήγαινε βόλτα έτσι. Φοβερό. Ουσιαστικά χαράζουμε το κορμό γύρω-γύρω σε ένα πλάτος τόσο περίπου ένα εκατοστό, βγάζουμε το φλοιό και αυτό διευκολύνει την κίνηση του χυμού από τη ρίζα προς το σταφύλι, προς το πάνω μέρος του κλίματος. Αυτό είναι όλο.
Εδώ, Γιώργο, βλέπουμε μια από τις δύο πηγές κρίνες της καβελαριάς, την Παντοανόβριση, που μάλλον ιδρυμόταν όλος αυτός ο οικισμός. Μια πάρα πολύ παραδοσιακή κρίνη με τις λίθους και το σημείο στο οποίο πίνανε νερό τα άλλα. Μόλις το βάλουμε στην πηγή, η οποία είναι μεγάλη, αμέσως τρέχει το νερό. Στο δρόμο από τη χώρα για το Μυρσινοχώρι, όπου και σε αυτό το δρόμο και σε αυτή τη διαδρομή που έχουν βρεθεί αρχαίοι τάφοι και αρχαία ευρήματα, έχουμε δει και στο μουσείο κάποια από αυτά, το Αγκείο, ας πούμε, το Χταπόδι που βρέθηκε εδώ, υπάρχει μια παλιά εκκλησιά, ιστορική εκκλησιά για την περιοχή, του Αγίου Νικολάου. Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος είναι από τους ανθρώπους που δούλεψαν εδώ για την αναστήλωση αυτού του ναού και θα μας πει κάποια πράγματα για αυτό το ναό, γιατί πραγματικά ιστορικός, θα σας πω και για το λόγο για αυτό. Είναι ένας πολύ αξιόλογος ναός, αρχές 18ου αιώνα. Μιλάμε για την εποχή της δεύτερης Ανατοκρατίας, λίγο πριν ανακαταγγελθεί η Πελοπόννησος από τους Τούρκους, ο οποίος ναός, ένα μέρος του γκρεμίστηκε σε ένα πολύ μεγάλο σεισμό γύρω στα 1880. Στο ναό αυτό κάναμε αρκετές εργασίες αναστήλωσης. Περιποιηθήκαμε τους τοίχους με ενέματα, δηλαδή κονιάματα με πολύ υψηλή πίεση, και έκανα αναλύσεις για να δω από ποια πέτρα, ποιο λατομείο είναι, το οποίο είναι ακριβώς δίπλα, την περιοχή της Βλαχέρνας, όπου βρήκαμε την ίδια πέτρα για να χρησιμοποιήσουμε, για να αναστηλώσουμε και να ενισχύσουμε τους τοίχους. Ναι, να πούμε ότι ο ναός αυτός λοιπόν ήταν πολύ μακρύτερος, πολύ μεγαλύτερος. Σχεδόν αλλοτόσο. Σχεδόν αλλοτόσο. Λέγαμε ότι χωρούσε 2.000 κόσμο. Χωρούσε 2.000 άτομα εδώ πέρα μέσα. Και είχε γίνει μια καταστροφή. Η καταστροφή αυτή. Σεισμός λέτε. Όχι, λέω και το τσιμπαντομά. Α, οι επεμβάσεις των ανθρώπων. Οι επεμβάσεις, ναι, εκτός ο σεισμός, εντάξει, να κάνουμε. Αλλά ο σεισμός που κάνουν οι άνθρωποι είναι ακόμα χειρότερος, διότι τσιμεντώσανε το πάτωμα, όπου στο πάτωμα αυτό σωζόταν η πατημασιά του αλόγου του Ιμπραήμ. Ναι, αυτός είχε καεί από τον Ιμπραήμ. Μετά από τους Τούρκους και τους Τούρκο-Αιγύπτιους είχε καεί. Είχε μείνει αυτό που λέτε και υπάρχει ένα σημείο, λέγανε, στο πλακόστατο, ένας δικέφανος αετός. Εδώ λοιπόν, κάτω από αυτό το τσιμέντο, υπάρχει το αποτύπωμα του αλόγου του Ιμπραήμ, ο οποίος έβγαλε το μένος του σε αυτή την υπέροχη εκκλησιά εδώ. Υπάρχει ένας δικέφαλος αετός, υπάρχουν ψηφιδωτά ή πλακάκια ή οτιδήποτε άλλο. Πλακόστατο. Και κάποιοι θεώρησαν καλό όλο αυτό να το ισοπεδώσουν και να το. Θα μπορεί να φύγει το τσιμέντο αυτό, δηλαδή. Όχι, μπορεί, βέβαια. Προφανώς. Με μηχανικούς τρόπους, διάφορα. Έχουμε τρόπους. Ναι, αλλά θα σωθούν τα από κάτω. Βέβαια, προφανώς. Γίνεται δηλαδή αυτό. Βέβαια, προφανώς. Μάλιστα, εμείς θα είμαστε εδώ πέρα όταν ξεκινήσουν αυτές οι εργασίες, γιατί πραγματικά είναι ιστορικά πράγματα. Αυτά είναι η παράδοσή μας, δεν πρέπει να χάνονται. Θα χαρούμε πολύ, γιατί η περιοχή του πέρα λέγεται Καβαλαριά, Καβαλαρία το υπηκό στα ενετικά, στα ιταλικά, και διάφορα κτίσματα και υπολείμματα, παλαιοτριβία και αυτά. Επίσης θα γίνει επεμβάσεις στις τοιχογραφίες. Ναι, έχει τοιχογραφίες ο ναός και θα έχει και περισσότερες μάλλον. Και επειδή λέγεται και Καβαλαριά και υπήρχαν πάρα πολλοί υπείς εδώ πέρα και πάρα πολλοί υπότες, φαντάζομαι, και πάρα πολλοί άνθρωποι με άλογα, είχε πρόβλεψη να πίνουν νερό και τα άλογα του. Βέβαια. Τα άλογα τους. Το κρατήσαν αυτό στον τοίχο, ένα σημείο, ένα καμπύλο, μια καμπύλη πέτρα, όπου βάζανε νερό για να πίνουν τα άλογα. Και μάλιστα διατηρήσαμε τα υπολείμματα του τοίχου, όπως γκρεμίστηκε, για να δείχνει προς τα ποια μεριά γκρεμίστηκε. Εδώ, στον ναό του Αγίου Νικολάου, στην Καβελαριά, στη χώρα, στον δρόμο προς Μυρσινοχώρι. Θέλει τίποτα, ελάτε να δείτε αυτά. Εδώ βλέπουμε το έθιμο το αέτου, που είναι ένα κλαδί ελιάς, το οποίο προέρχεται από το τελείωμα της εισοδείας, όπου το φέρνουν οι εργάτες και το τοποθετούν εδώ στα εικονίσματα για να ευλογηθεί η εισοδιά και το καλολάδι. Αυτό είναι ένα έθιμο πάρα πολύ παλιό και συνηθίζεται ακόμα και σήμερα. Βρισκόμαστε κοντά στη χώρα Τριφυλίας, σε ένα σημείο στο οποίο κατά τη διάρκεια της κατοχής πραγματοποιήθηκε μια ιστορική και πολυφωνική μάχη ανάμεσα στον Ελλάς και στους Γερμανούς, φάλαγγα Γερμανών, τον Ιούλιο του 1944. Στην μάχη αυτή οι Γερμανοί είχαν γύρω στους 80 νεκρούς, γύρω στους 10 δοσύλλογους συνεργάτες τους, και μαζί από πλευράς ανταρτών του Ελλάς
Ήταν γύρω στους 15 νεκρούς, με κυριότερο νεκρό τον ταγματάρχη, τον ηρωικό ταγματάρχη Ηλία Σφακιανάκη. Ένα από τα όμορφα πράγματα του πολιτισμού που έχει η χώρα να μας επιδείξει είναι και αυτό το κινηματογραφοθέατρο, θα το έλεγα κάπως έτσι εγώ, ένας πολιτιστικός χώρος, Ρεξ λέγεται, έτσι Τάσο, και κάνει διάφορες εκδηλώσεις. Πολλά πράγματα. Μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Και είναι πολύ σημαντικό ότι στη μετόπι του ένας σπουδαίος τοπικός ζωγράφος, ο Ρήγας, έχει ζωγραφίσει το λιράρι που βρέθηκε στο ανάκτορο του Νέστορος. Πάμε να το δούμε. Βασίλη, από τη δεκαετία του 60 είναι αυτός ο χώρος, ε? Ακριβώς. Ένας πανέμορφος χώρος, όχι σε σημερινή μορφή, αλλά σίγουρα σε μια πιο εξελιγμένη μετέπειτα. Ποιος τον είχε? Γιώργος Γεωργόπουλος, χωραίτης, ο οποίος τον φρόντιζε δεόντως και έφερε και καλές ταινίες. Εγώ θυμάμαι από πιτσιρικάς, βλέπαμε διάφορες ταινίες και καλές ταινίες και διάφορα δρόμενα. Προσέφερε δηλαδή στον πολιτισμό της πόλεως. Πάρα πολύ, θεωρώ πως ναι. Και αυτή τη στιγμή είναι του Δήμου? Αυτή τη στιγμή έχει γίνει δημοτικό κτίριο. Είναι κόσμο και την πόλη μας. Το αγόρασε από τον κύριο Γεωργόπουλο Δήμος. Το έκανε μεγάλη ανακαίνιση. Γιατί φανταστείτε τώρα έτσι ένα παλιό κτίριο, στη σημερινή του μορφή, μεγάλη ανακαίνιση. Πολύ ωραία. Πάμε. Πολύ ωραία. 200 άτομα. 220. Κινηματογραφική μηχανή προβολής. Παλιός κινηματογραφικός εξοπλισμός. Σινεμά 1960. Με κάρβουνο. Και έχει τη σύγχρονη τεχνολογία που πρέπει. Τη σύγχρονη τεχνολογία που πρέπει, ότι προβλέπει ο νόμος, έχει ηχοφωτιστική εγκατάσταση στο κτίριο, που μπορούν να γίνουν πάσης φύσεως εκδηλώσεις, από μουσικές εκδηλώσεις, από θεατρικές εκδηλώσεις. Έχει κινηματογραφική μηχανή που μπορούμε μια φορά την εβδομάδα να παίζουμε έργα, να μπορεί ο πολίτης να έρχεται. Και είναι ένας χώρος όπου οι φορείς του τόπου, ο Δήμος, τα σχολεία, τα γυμνάσια, τα λύκια μπορούν να έρχονται να κάνουν οποιαδήποτε εκδήλωση εδώ θέλουν. Και είναι συμβολικό το όνομα, έτσι? Θεωρώ πως ναι. Είναι συμβολικό το Ρεξ, λατινικά θα πει βασιλιάς. Βασιλιάς Νέστορας. Αυτό λέει πολλά. Μάλιστα. Ωραία. Να είστε γεροί και δυνατοί και ο σύλλογός σας και εσύ, Βασίλη, που βοηθάς, να το αξιοποιήσετε αυτό, να πάρει ζωή και να φέρει ακόμα και άλλο πολιτισμό σε αυτή την όμορφη γωνιά της Μεσσηνίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα χαρούμε να ξανασυνεργαστούμε και μαζί σας. Το Αρχείο Πολιτισμού θα κάνει ό,τι μπορεί. Είμαστε εδώ πέρα με την πρόεδρο του Λαογραφικού και Πολιτιστικού Συλλόγου της χώρας, την Αγγελική την Νικολοπούλου, που τόσα ωραία πράγματα σας δείξαμε και κάναμε και είδατε από τη χώρα, που αυτός ο σύλλογος έχει βάλει πλάτη για πολλά από αυτά. Αγγελική μου, πόσα χρόνια δραστηριοποιείται ο σύλλογος? Είναι από το 1991 δραστηριοποιείται. Έχουμε πάρα πολλά τμήματα δραστηριότητες. Έχουμε τμήματα χορού και οι ηλικίες είναι από 3 χρονών έως και 70 και μπορεί και παραπάνω ίσως. Έχουμε τμήματα χοροδίας παραγωγικής, μουσικής, χοροδίας, η οποία συμμετέχουν αρκετά άτομα μεγάλης ηλικίας περισσότερο. Βοηθάμε όλοι μαζί, βάζουμε πλάτη, θελοντισμός, πάρα πολύ θελοντισμός, έχουμε πάρα πολλούς φίλους. Δόξα τω Θεώ πάμε μια χαρά και δόξα τω Θεώ ξαναπάμε. Επίσης συμμετέχουμε σε διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται στο Δήμο μας, στα Ναβαρίνια, σε Νεστόρια. Κάνουμε διάφορες, στα πλαίσια των Νεστορίων κάνουμε εκθέσεις λαογραφικού περιεχομένου. Είχαμε κάνει μια χρονιά με διάφορα αντικείμενα παλιά και διάφορα σκεύη παλιά. Πέρυσι είχαμε κάνει με εργόχειρα παραδοσιακά. Έχουμε κάνει συναυλίες και προσπαθούμε γενικότερα να συμμετέχουμε σε οποιοδήποτε πολιτιστική δραστηριότητα υπάρχει μέσα στην περιοχή και πάντα είμαστε δεκτικοί και πάντα θεωρώ ότι πάντα προσπαθούμε για το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε στην περιοχή μας. Συμμετέχουμε επαγγελματικά με διάφορα χορευτικά και στο Κώστα Ναβαρίνο και σε διάφορες άλλες εκδηλώσεις που μας ζητάνε. Και γενικά φροντίζουμε να παρουσιάζουμε το σύλλογό μας και τα παιδιά, ιδίως τα χορευτικά, να τα παρουσιάζουμε όπου περισσότερο μπορούμε. Έχουμε λάβει μέρος στο θέατρο της Δώρα Στράτου, έχουμε λάβει μέρος στην Παγκόσμια ημέρα χορού στην Αθήνα. Ας δούμε όμως τις χαρακτηριστικές φορεσιές με τις οποίες χόρεψαν τα παιδιά. Ο Τάσος Καλογερόπουλος θα μας εξηγήσει. Τάσο. Έχουμε την νηφιάτικη φορεσία της Μάνης, έτσι τη βλέπετε. Δεν έχουμε δυστυχώς τοπική φορεσία εμείς εδώ. Αυτή είναι η νηφιάτικη φορεσία της Μάνης, το λευκό της μαντήλι, το καπέλο της, το γυναίκο της, τα φλουριά της. Νηφιάτικη.
Στη συνέχεια έχουμε την φορεσέα από τη Μεσίνη. Αυτή είναι η φορεσέα της Μεσίνης. Και στη συνέχεια ο γνωστός πια Σολιάς που στα Νελάς είναι τοπική δημασία, η οποία αποστολείται από πάρα πολλά πράγματα. Όλοι την ξέρουν, όλοι την βλέπουν με το σκούφο. Εμείς δεν φοράμε το μαντίλι, το μαύρο το μαντίλι που φορούν οι μανιάτες, εμείς φοράμε το σκούφο, τον κόκκινο σκούφο που φοράνε και φουστανά. Και αισιοδοξούμε ότι θα έχουμε μια συνέχεια και θα λάβουμε σε ακόμα περισσότερες εκδηλώσεις. Έχετε και μια πολύ ωραία βιβλιοθήκη. Είναι μια βιβλιοθήκη την οποία μας θυμήθηκαν οι δωρεά οι κληρονόμοι του Ανδρέα του Κοκκέδη, του έμεινου του Ανδρέα Κοκκέδη, και η οποία λειτουργεί. Ευτυχώς τα παιδιά διαβάζουν ακόμα, τουλάχιστον στο σύλλογο έρχονται και παίρνουν βιβλία και διαβάζουν. Δανειστική. Δανειστική. Ωραία. Και επίσης έχετε λάβει μέρος τα τμήματά σας και σε διεθνείς εκδηλώσεις. Σε διεθνείς εκδηλώσεις, φεστιβάλ έχουμε λάβει μέρος και έχουμε λάβει και σε φεστιβάλ εντός Ελλάδας. Και γενικά που μπορούμε, προσπαθούμε να εμφανίζουμε τουλάχιστον τα παιδιά μας περισσότερο. Μελλοντική στόχη. Η στόχη μας είναι να μπορέσουμε να βρούμε και άλλες δραστηριότητες για να μπορέσουμε να βγάλουμε τον κόσμο και τις γυναίκες ιδίως έξω από το σπίτι τους. Ιδίως αυτές τις μέρες θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να κάνουμε διάφορα πράγματα και τα παιδιά να είναι κοντά μας, να φεύγουν από τις καφετέρειες και να είναι κοντά μας και να μπορούμε να τους προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Λέτε ένα όραμα, μια διέξοδο. Μια διέξοδο και θεωρώ ότι και η παράδοση θα πρέπει να τη μάθουμε, να τη μεταλαμπαδεύσουμε στα παιδιά μας και να μάθουν από εμάς. Να είσαι καλά, καλός στόχος, καλή επιτυχία, εμείς θα είμαστε πάντα δίπλα. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι κάνετε για μας. Επίσκεψη στη χώρα Τριφυλίας χωρίς να επισκεφτούμε τον Εγκλιανό, όπου το ανάκτορο του Νέστορος δεν γίνεται. Απολαύστε το. Να λοιπόν που φτάσαμε στο ανάκτορο του Νέστορα, έτσι. Ευτυχία. Ευτυχία. Εντελώς. Βέβαια, ποιος δεν θα γινόταν σοφός άμα δεν καθόταν σε αυτή εδώ τη θέα και έβλεπε κάτω. Πάμε να δούμε τι βλέπει λοιπόν. Ναι. Βλέπει καταρχήν τη σύγχρονη Πύλο. Ακριβώς, στο λιμάνι της Πύλου με τη σφακτηρία μπροστά. Σφακτηρία μπροστά. Το λιμάνι της Πύλου. Η Γιάλοβα, η λιμνοθάλασσα. Η λιμνοθάλασσα, τον Πιβάρι, όπως λέμε εμείς. Ναι. Και δεξιά ένας υπηκότοπος μεγάλος. Ναι, βιότοπος. Και πάνω το κάστρο του Ναβαρίνου. Το κάστρο του Ναβαρίνου πάνω στη Διακήρυ και η σπηλιά του Νέστορα. Και λέγανε ότι η αρχαία Πύλος ήταν εκεί. Ναι, από εκεί που κοίταγε όλη την θέα και τελικά διηγήθηκε και τα. Για να ελέγχει και την περιοχή. Τα τροϊκά. Έτσι. Από εδώ ξεκινάει δηλαδή στην ουσία και η διήγηση των τροϊκών. Έτσι. Βέβαια. Άρα λοιπόν αυτός ζούσε εδώ. Συμβατικά να τα πάρουμε τα πράγματα. Γιατί ο τουρισμός έχει και μάρκετινγκ και ιστορία και αρχαιολογία και είμαστε αυτοί που δεν αξιοποιούμε το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Και πολύ καλά και πολύ σωστά λέγεται εδώ πέρα ανάκτορο του Νέστορο, δεδομένου ότι δεν έχει βρεθεί κάτι μεγαλύτερο. Ναι. Στην περιοχή, αν βρεθεί, το συζητάμε. Εντάξει, είναι και μια εποχή ιστορικά η οποία έχει μια αμφισβήτηση, ένα λίγο μύθου, λίγο ιστορίας, λίγο μυθικά χρόνια, λίγο ιστορικά. Παρ' όλα αυτά τα δεδομένα μας οδηγούν ότι ήταν το ανάκτορο του Νέστορο. Λοιπόν, είναι πράγματι ένας πολύ μεγάλος χώρος. Πόσα τετραγωνικά είναι? 400 κάπου εκεί. 400 και. 400 και 400. Έχει αποθηκευτικούς χώρους. Έχει μια μεγάλη εστία στη μέση, όπως ήταν τότε εκείνα τα μεγάλα ανάκτορα. Χρονολογικά είμαστε πάνω κάτω σε αυτό που υπολογίζεται, ας πούμε, ο Τροϊκός.
υπάρχουν οι χώροι του προσωπικού και των αξιωματικών μέσα εδώ, του βασιλιά. Έχει και όροφο πάνω, ο οποίος κάηκε, επειδή κάηκε ένα διάστημα γύρω στο 1100 τόσο, κάηκαν επειδή ήταν ξύλινα πολλά σημεία και κάηκε το πάνω μέρος. Βέβαια το θετικό ήταν ότι λόγω του της φωτιάς διατηρήθηκαν οι πινακίδες της γραμμικής β' που ήταν πυλός και έγιναν κεραμικό. Και βέβαια αυτό είναι πολύ σημαντικό το στοιχείο, διότι το ότι βρέθηκαν γραμμικές πινακίδες με γραμμική β' στοιχειοθετεί ότι ήταν ανάκτορο. Διότι σίγουρα τότε εκείνα τα χρόνια γραφή και τέτοια αρχεία κρατούσαν τα ανακτορικά κέντρα. Και στην γραμμική β' είναι και η λέξη πυλός, πυρό γράφεται. Πυγιουερό. Που ταυτίζει το τοπονύμιο με την νεομερική αντιγραμμική. Και άλλα πράγματα. Και επίσης έχουμε και μια ωραία μπανιερίτσα. Βέβαια, η Ασάμινθος η περίφημη. Που λεγόταν Ασάμινθος. Ασάμινθος, ναι. Η οποία αντιπροσώπευε και το ύψος των ανθρώπων τότε. Μπορούσαμε να καταλάβουμε πάνω κάτω. Ένα 40-50 ναι, περίπου. Εντάξει, μπορούσαμε να σου πω όμως ότι μπορεί να ήταν και για παιδάκι. Οπότε. Βάλαν τον τηλέμα από εκεί για να κάνει μπάνιο όταν ήρθε να ψάξει να βρει. Να το marketing που σου λέω που είναι πάρα πολύ ωραίο. Ψάξει να βρει τον. Να ρωτήσει για τον πατέρα του, να ρωτήσει τον Έστορα και του γιου του. Και για να μάθει κάποια για τον οποίο έκανε τουρισμό στη Μεσόγειο την εποχή εκείνη. Και τουρισμό έκανε και μια χαρά πήγε να ανοίξει νέους δρόμους και ωραία, να βοηθήσει την Ιθάκη και αυτός με τη σειρά του. Πάντως, έχουμε έναν χώρο εδώ που έχει μπει και ένα καινούριο στέγαστρο εδώ, διότι το προηγούμενο και προβληματικό ήταν και ο κόσμος έπρεπε να μπει μέσα από το ανάκτορο να το δει, έτσι, οπότε δημιουργούσε ίσως και κάποιες φθορές. Και φθορά στο ατομικό υλικό του ανάκτορου, βέβαια. Οπότε τώρα ένα καινούριο σύγχρονο στέγαστρο που έπρεπε κάποτε να γίνει, επιτέλους. Βέβαια, και πάει ο κόσμος από πάνω. Γεράπες για να βλέπεις και από ψηλά για να βλέπεις και καλύτερα. Και για άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά και για τον τουρίστα να ανέβει από πάνω να έχει μια καλύτερη θέα από ψηλά. Βέβαια. Να έχει μια ευρύτερη άποψη. Βέβαια το πάτωμα υπάρχει στο μουσείο ένα αντίγραφο που είδαμε το μουσείο της χώρας. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Αυτό γύρω-γύρω είχε δάδες, είχε τρυπόδια με φωτιές. Διάφορα διακοσμητικά, ναι. Διακοσμητικά. Του βασιλιά, ναι, με χωές, σημεία με χωές. Με διάφορα ζωάκια από τη θάλασσα, ζωγραφική και όλα αυτά. Χταπόδια ναι, και άλλα πράγματα. Ναι, τα πόδια. Μας πάνε και κάπου στα μινωικές ζωγραφικές αυτά τα πράγματα. Φαίνεται μια αλληλεπίδραση. Μια σχέση, ναι. Θα μπερδευόταν κανείς εύκολα και θα έλεγε ότι είναι και μινωικά. Πάμε λοιπόν να το δούμε αυτό από ψηλά, να το χαρούμε, να έρθετε να το δείτε κι εσείς. Είναι ένας υπέροχος χώρος που μπορείτε πολλά να πείτε και να δείτε. Στην αίθουσα του θρόνου του Ανακτόρου, η οποία αιστεία διατηρήθηκε και λόγω της φωτιάς και το κονίεμα και ο πυλός που αποτελεί το έγινε κεραμικό και έγινε και διατηρηθεί μέχρι σήμερα. Βλέπουμε επίσης ένα σημείο στο οποίο έχει καθαριστεί από τη σκόνη και από τις επικαθήσεις, όπου βλέπουμε διάφορα πανιά από καράβια κτλ. Και γύρω-γύρω τις κολόνες οι οποίες στήριζαν το πάνω όροφο, και είναι και ένα σημείο με το θρόνο και ένα βλάκι με τις χωές που κάναν τότε τις διάφορες συμφωνίες και επικοινωνίες μεταξύ τους. Και ενώ κάθε χώρος σχεδόν είχε τη δική του εστία, όπως εδώ το δωμάτιο της βασίλισσας ή της πριγκίπισσας, ακριβώς δίπλα υπάρχει και ένας χώρος λουτρού που διατηρείται πολύ ωραία μία ασάμινθος, αυτό που σήμερα όλοι γνωρίζουμε ως μπανιέρα. Είναι αρκετά μικρή βέβαια και εάν δεν ήταν για κάποιο παιδί και ήταν για κάποιον ενήλικα ή κάποια γυναίκα μεγαλύτερη, τότε αυτή θα πρέπει να ήταν σε ύψος περίπου, οι άνθρωποι περίπου 1,5 μέτρο. Thank you.
εδώ στο ανάκτορο του Νέστορα, στο λόφο του Εγκλιανού. Πίσω μου είναι το λιμάνι της σύγχρονης Πύλου και είναι και ο όρμος της Βοηδοκοιλιάς. Από εκεί ξεκίνησαν τα καράβια του Νέστορος για τα Τροϊκά. Και εκεί ανέβηκε για να εξηγήσει και να διηγηθεί τα Τροϊκά. Εκεί πέρα υπάρχουν καρνάγια και ναυπηγεία εκείνης της εποχής που προφανώς θα επισκεύαζε τα πλοία. Εκεί ήταν και το λιμάνι της πόλεως. Όμως, με ένα τεχνητό κανάλι θα μπορούσε να φέρνει το νερό από τη θάλασσα, να το φέρνει εδώ πέρα μέσα, διαμέσου αυτής της κοιλάδας των διπόταμων και να έρχονται ασφαλώς τα πλοία τα οποία θέλουν να κάνουν συναλλαγές ή να φέρουν τους επίσημους στο παλάτι ή αυτούς που θέλουν να φέρουν προϊόντα για εμπορικές ανταλλαγές και συναλλαγές με το παλάτι, αυτά να έρχονται ασφαλώς εδώ πέρα μέσα και να ράζουν. Άρα λοιπόν, πολύ εύκολα θα μπορούσε εδώ από πίσω να έχει το δικό του λιμάνι το παλάτι αυτό, το ανάκτορο αυτό. Μιλάμε ανακτορική εποχή, είναι ανάκτορο. Όπως κάτι αντίστοιχο συνέβαινε στην Κύμη, στο Δίον, στην Πέλα, στην Αμφίπολη. Λίγο έξω από το ανάκτορο του Νέστορος υπάρχει ένας μνημειώδης μεγάλος τεράστιος τάφος και που συμβατικός και αυτός θεωρείται ο τάφος του Νέστορος. Βασιλικός τάφος. Βασιλικός. Βρέθηκαν μέσα κτερίσματα, βασιλικά κτερίσματα, τεράστιος, πάρα πολύ μεγάλος. Είναι θολωτός με θολίτες, πέτρες θολίτες και ένα μέρος της οροφής είχε γκρεμιστεί, το οποίο αναστηλώθηκε εκ των υστέρων. Ο οποίος βρέθηκε συλλημένος βέβαια σαν τάφος. Είναι πάρα πολύ μεγάλος και υπάρχουν και άλλοι στην περιοχή τέτοιοι. Βέβαια. Όχι σε αυτό το μέγεθος ίσως, αλλά υπάρχουν αυτή τη τεχνοτροπία. Μικρότεροι. Μικρότεροι και πάρα πολλοί στην περιοχή. Ναι, είναι και δύο εδώ από κάτω, στο Κορυφάσιο. Είναι ένας τάφος που είναι πάνω από τον βράχο της Βοηδοκοιλιάς, ο οποίος είναι ο τάφος του Θρασιμίδη, λέγεται του γιου του Νέστορα. Και ένας του γιου του Νέστορα. Ναι. Mm. Θρασιμίδη. Και κάποιοι άλλοι τάφοι, οποίοι είναι πιο κάτω σε πολλά σημεία και αυτοί συλλημμένοι, γκρεμισμένοι το πάνω του, η οροφή του. Ναι. Και ακριβώς δίπλα βρέθηκε τώρα από τους Αμερικανούς αρχαιολόγους, ακριβώς δίπλα από αυτόν και ο λεγόμενος τάφος του πολεμιστή. Ναι, όπου βρέθηκαν πάρα πολύ ωραία ευρήματα και χρυσά και ένας εξαιρετικός σφραγιδόλιθος. Με σκηνή από έναν πολεμιστή, γι' αυτό ναι. Και λέγεται έτσι ο τάφος. Ακριβώς. Πάμε να το δούμε. Λίγα μόνο μέτρα από τον τάφο του Νέστορος, σε αυτόν τον ίδιο λόφο, νεότερες ανασκαφές έχουν βρει, όπως θα ακούσατε και θα διαβάσετε, γιατί έγινε πολύ ντόρος για αυτές, έναν τάφο που ονομάστηκε ο τάφος του πολεμιστή εξαιτίας ενός πάρα πολύ σπουδαίου σφραγιδόλιθου που βρέθηκε μέσα με καταπληκτική ακρίβεια και καταπληκτική εικονογραφία. Αυτός ο τάφος είναι έβριμα των τελευταίων ετών, παρόλο που συνεχίζονται οι τομές και ανασκαφές πάνω στο λόφο αυτόν και πιστεύω ότι θα βρεθούν και άλλοι τέτοιοι, ήταν λακοειδής και σήμερα είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Ένα προστατευτικό μικρό κυκλίδωμα. Ο τάφος έτσι ξαναχώθηκε μέχρι να ξαναγίνουν εργασίες και προφανώς να ξαναπαραδοθεί στον τουρισμό ή στους ανθρώπους που θέλουν να το δουν. Σκεπάστηκε για να εκτεθεί μετά αργότερα σε κάποια φάση, ούτως ώστε να προστατευτεί από τα, αν και τα πιο πολλά ευρήματα, ήταν ασύλλητος ο τάφος αυτός, τα πιο πολλά ευρήματα έχουν πάει στην αντίστοιχη εφορία. Στην Καλαμάτα, κάπου εκεί. Λάμδα ήταν. Στην Καλαμάτα. Έχει κάνει και το γύρο του κόσμου, έκανε αυτό. Να ευχηθούμε την επόμενη φορά που θα έρθουμε. Να υπάρχει εδώ πέρα ο τάφος να είναι ανοιχτός, έτσι για να δούμε περίπου τι πρόκειται για λακοειδή τάφο. Και υπάρχει και μια πέτρα εδώ πέρα, μπορείτε να τη δείτε όλοι, η οποία ήταν η πέτρα από τον τάφο αυτό. Σκέπασμα, το κάλυμα. Σκέπαστρο, ναι, σκέπαστρο αυτού του τάφου, έτσι για να καταλάβετε περίπου το τι ήταν ο λακοειδής αυτός τάφος. Υπάρχουν και άλλοι όμως στην περιοχή, προφανώς δεν θα ήταν ένας και μοναδικός. Εκτός και αν δίπλα, δεξιά και αριστερά από τον τάφο του βασιλιά υπήρχαν και τάφοι των πολεμιστών του, των στρατηγών του ή κάποιον. Συνεχίζονται οι ανασκαφές, οπότε θα ανακαλύψουν και στο μέλλον και κάποια ναι, έχει πολύ μέλλον η περιοχή, έχει πολύ μέλλον αυτός ο χώρος, έχει δουλειά για όλους τους αρχαιολόγους, για όλα τα παιδιά που έχουν σπουδάσει αρχαιολόγοι και είναι άνεργοι αυτή τη στιγμή. Ένα ανάκτορο για να υπάρχει θα πρέπει να έχει αυτόνομη πηγή.
θα έπρεπε να έχει δικό του νερό, δικό του σημείο ίδρυυσης και να μην εξαρτάται από άλλες περιοχές και από άλλες πηγές. Σε λιγότερο από ένα χιλιόμετρο από τον Εγκλιανό υπάρχει αυτή εδώ η πηγή που σήμερα είναι μικρότερη βέβαια, αλλά στην αρχαιότητα θα ήταν μεγαλύτερη. Φτάνει κάτω στα διπόταμα το νερό και ενώνεται και εδώ αυτό το κομμάτι, αυτή η περιοχή λέγεται Ρουβέλι. Είναι η πηγή στο Ρουβέλι. Κοιτάξτε πόσο βαθιά είναι. Έχω εδώ πέρα 1,20, 1,30 με ένα καλάμι. Το βάζω μέσα και είναι βρεγμένο όλο. Δηλαδή το βάθος εδώ πέρα ξεπερνάει το 1,5 μέτρο. Αυτή εδώ πέρα λοιπόν είναι η ντόπια, τη λένε η πηγή του Νέστορα, στην περιοχή Ρουβέλι. Γεμάτη η περιοχή από μυκηναϊκούς λεγόμενους θολωτούς τάφους. Να ένας, κοντά στο ανάκτορο του Νέστορα, στον Εγκλιανό. Βέβαια αυτός έχει καταπέσει, είναι γεμάτος μέσα στα χόρτα. Κάποιοι έχουν ρίξει και τα ελαιόπανά τους μέσα, νομίζουν ότι αυτό εδώ πέρα είναι απορριμματοδοχείο. Δεν ξέρω, αλλά αυτό εδώ πέρα θέλει συντήρηση. Είναι ένας ακόμα από τους πολλούς τάφους που υπάρχουν εδώ πέρα, στην περιοχή. Και θα πρέπει να αναδειχθεί ένα πηγάδι επάνω, ένα σπίτι από πάνω. Λίγο περίεργα τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς σας το δείχνουμε για να το έχετε υπόψη σας, να καταλάβετε πόσο μεγάλη αρχαιολογική αξία έχει αυτή η περιοχή. Μεσσηνία είμαστε, δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι ελιές από αυτή τη βόλτα μας. Φυσικά μερικές από εδώ είναι ελιές που ίσως να ζούσαν και επί Νέστορος ακόμα. Όπως στην Κρήτη υπάρχουν ελιές που ζούσαν επί Μήνοος και στη Σαλαμίνα ελιές που είδανε την ναυμαχία της Σαλαμίνος. Μία από αυτές είναι και αυτή που βλέπετε εδώ. Τη λένε εδώ οι ντόπιοι η ελιά του Νέστορα. Μπορεί να έχουν δίκιο. Χρειάζονται αναλύσεις όμως φυσικά για να δούμε τη χρονολογία τους και το πότε αυτές φυτεύτηκαν ή πόσο χρονών είναι. Γύρω μας υπάρχουν κι άλλες έτσι μεγάλες ελιές. Κάποιες δεν τα καταφέρανε, γκρεμίστηκαν από κεραυνούς ή οτιδήποτε άλλο. Πάντως είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι αυτά τα δέντρα, αυτές οι ελιές, αυτές οι κυράδες όπως τις λέει ο λαός μας, κρύβουν όχι μόνο φυτολογικές και βοτανολογικές πληροφορίες, αλλά κρύβουν και αρχαιολογικές ιστορίες. Υπάρχει η απόδειξη ότι οι Μεγαρείς πήγανε στην Κριμαία από μια ελιά που υπάρχει εκεί πέρα. Μεγαρίτικη ελιά. Άρα λοιπόν δεν ξέρετε πόση πληροφορία μπορεί να κρύβει αυτή η κυρά που είναι πίσω μου. Μια από τις ωραιότερες παραλίες του Ιωνίου. Ρωμανού η παραλία, Πετροχώρη το χωριό, κορυφάσιο εδώ πέρα γύρω γύρω, παντού ξενοδοχεία, ωραίες παραλίες, εδώ γεννάει η καρέτα καρέτα, έχει προτίμηση και έχει γούστο η καρέτα καρέτα, να είχαμε και εμείς γούστο και να την αφήναμε να γεννήσει με την ησυχία της θα ήταν ακόμα καλύτερα. Εδώ λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε το καλοκαίρι σας στο μπάνιο και την υπέροχη θάλασσα του Ιωνίου.
φτάσαμε λοιπόν αισίως στον ιστορικό, πανέμορφο, φυσικά όμορφο όρμο της Βοηδοκοιλιάς, κυρίες και κύριοι. Εδώ που κάποια στιγμή όλοι πρέπει να έρθετε, όχι μόνο για να κολυμπήσετε, αλλά και να αποτίσετε έναν φόρο τιμής στον Έστωρα, στο γιο του το Θρασιμίδη που είναι θαμμένος εδώ πέρα πιο πάνω, και υπάρχουν και φυσικές ομορφιές και ιστορικές ομορφιές εδώ πέρα, έτσι Βασίλη? Προφανώς, είναι ένας συνδυασμός μνημείων φύσης, μνημείων πολιτισμού. Ναι. Το ένα ποτάμι κατεβαίνει εδώ πέρα κάτω, αν έχετε πάει στην Πρέβελη, ένα τοπίο είναι περίπου ίδιο. Τα φύκια αυτά είναι οικολογικά και κάνουν πάρα πολύ καλή τροφή, πολύ καλή σαλάτα. Υπάρχουν περίεργα φυτά εδώ πέρα, όπως αυτό με τα πολλά αγκάθια. Πώς το λέτε εδώ? Σφάλαχτρο ή ασπάλαχθη στα αρχαία. Ναι. Το ενδιαφέρον εδώ είναι πώς δημιουργήθηκε αυτή η παραλία. Θα το δείξουμε. Πρόσεξε τα αγκάθια του. Αυτό εδώ είναι. Αυτό το πανέμορφο φυτό. Γεμάτο αγκάθια. Το ενδιαφέρον είναι πώς δημιουργήθηκε αυτή η παραλία. Λένε ότι έπεσε μετεωρίτης, δηλαδή αυτός ο βράχος που είναι αριστερά εδώ. Λέω ότι ένας μετεωρίτης ο οποίος δημιούργησε έναν κύκλο σαν να δούλεψε η φύση με έναν διαβήτη. Είναι τρομερό. Είναι φοβερό. Και λέγεται, η παραλία λέγεται Βοηδοκοιλιά ή Βοός Νάπα. Μια του βοδιού δημιουργήσε. Πανέμορφη παραλία, πολύ γνωστή, διάσημη, με πάρα πολύ ζεστά νερά και πάρα πολύ όμορφη από πολλές απόψεις. Φανταστείτε λοιπόν ότι αυτό το μέρος επέλεξε ο Νέστορας για να ξεκινήσει, να τους μάζεψε εδώ. Σου λέει θα κάνουν και το πανάκι τους. Ωραία, θα είναι, θα περάσουν καλά. Θα τους διηγηθώ και τα τροϊκά. Πανέξυπνος ο Άναξ. Και από εδώ έφυγαν τα καράβια και την Τρία. Ναι, και από εδώ. Το λιμάνι και ναυπηγείο. Και πίσω ακριβώς θεωρείται ότι η αρχαία Πύλος. Η λεγόμενη περιοχή της Πηλιάς του Νέστορα. Ναι. Υπάρχει το κορυφάσιο που θεωρείται η Ακρόπολη της αρχαίας Πύλου. Υπάρχει ένα κάστρο επάνω σήμερα. Μεταγενέστερο μεσαιωνικών χρόνων των Αβαρίνων. Από όπου το θυμάστε, ίσως από την αυμαχία του Ναυαρίνου, τη λεγόμενη, γιατί τότε δεν υπήρχε Πύλος, υπήρχε αυτό το κάστρο που έδωσε ονομασία στην περιοχή. Ακριβώς. Είναι το Ναυαρίνο και απέναντι στην Πύλο το Νιόκαστρο. Το Νιόκαστρο. Κάστρο Νουέβο στα Ενετικά. Μην ξεχνάμε και την κατοχή της από τους Ενετούς. Ιόνιο λοιπόν. Μια πανέμορφη περιοχή, την οποία περιοχή αξίζει να επισκεφτείτε. Πηλία η περιοχή λοιπόν, νότιο-δυτική Πελοπόννησος, Μεσσηνία ο νομός και Ιόνιο η θάλασσα. Νέστορας, φύση, ποτάμια, φυτά, τι άλλο θέλετε για να είστε ευτυχισμένοι? Ένα από τα ιδιαίτερα εδέσματα της περιοχής και κατ' εσάς το καλύτερο της Ελλάδας, έτσι για να ευλογήσω, να το πω εγώ να μην το πείτε εσείς, είναι η γουρουνοπούλα και ο τρόπος που την κάνετε. Φυσικά. Μαζί μας είναι ο Λαμπύρης ο Σταύρος, ένα νέο παιδί που ειδικεύεται σε αυτό. Θα μας δείξει ακριβώς πώς την κάνετε και θα μας εξηγήσεις. Ακριβώς. Χοντρικά τι κάνετε? Χοντρικά κάνουμε έχει μια διαδικασία το χοιρινό για να έχει καλό αποτέλεσμα πάνω στην τάβλα, όπως λέμε, να είναι έτοιμο για παράδοση. Πες τα μυστικά τώρα, δηλαδή αυτό μας θα δείξει. Ωραία. Το μυστικό είναι να αφαιρούμε το περιττό λίπος. Ναι. Έχει κάποιο ιδιαίτερο κόψιμο στα παΐδια για να μπορέσει να δεθεί η γουρνοπούλα, για να μην κολλήσει ακριβώς το ψήσιμο πάνω στη λαμαρίνα.
Αυτό είναι το ιδιαίτερο, το μυστικό, για να μην κολλήσει και να είναι πολύ πιο ωραίο και στο μάτι και στο καταναλωτή. Είναι στο χέρι του κάθε σεφ, έτσι. Ακριβώς. Παραδοσιακά το μάθεις αυτό, ή... Παραδοσιακά από τις προηγούμενες γενιές, τη γιαγιά μου, τον παππού μου και ειδικότερα εδώ πέρα στο μαγαζί που ήταν από το 1956 που είναι καθιερωμένο εδώ πέρα σε αυτό το μαγαζί. Για Γουρνοπούλα. Στην πλατεία. Στην πλατεία, στο κέντρο του Βλασοπάλου. Στο μαγαζί του Βλασοπάλου. Ωραία. Λοιπόν, σε απολαμβάνουμε.
Και τώρα είναι έτοιμο για το φούρνο. Τι φούρνο, εγώ πότε έρχομαι να το πάω. Θα έρθετε να το φάτε περίπου σε 6 ώρες από τώρα. Ωραία, το έχω ζυγίσει, ναι. Σε 6 ώρες από τώρα. Κυρίως αντιστοιχεί ανά 10 κιλά κρέατος ανά μία ώρα. Ανά μία ώρα. Ωραία, σε 6 ώρες. Σε 6 ώρες σας περιμένουμε. Έρχομαι. Ευχαριστούμε. Σας περιμένουμε. Μετά από 6 ώρες, τώρα αρχίζουμε και την καθαρίζουμε. Κάνουμε την τάβλα, κόβουμε τα σκυλιά. Σιγά σιγά. Λιώσαμε τα σινιά, βγάζουμε τα κοκαλάκια. Και εδώ φαίνεται η κουροπούλα ότι είναι ψημένη, ότι θα βγαίνει του κόκαλου με τη μία. Κατσούλα, ωραία. Next.